Για άρνηση αναγγελίας εργατικών ατυχημάτων, κυρίως στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, κατηγορεί τη διοίκηση του νοσοκομείου, η αγωνιστική συσπήρωση υγειονομικών και ο επικεφαλής της Γιώργος Πρέτζας. Ο κ. Πρέτζας, σε συνέντευξη τύπου, ισχυρίστηκε ότι η διοίκηση δεν κάνει όσα πρέπει και τονίζει ότι όλα αυτά γίνονται με δόλο και ότι στόχος της διοίκησης είναι η μη αναγνώριση, οπότε και η μη ανάληψη της εργοδοτικής ευθύνης για τις συνθήκες μέσα στις οποίες και λόγω των οποίων συμβαίνουν τα ατυχήματα. Ανάληψη ευθύνης σημαίνει λήψη μέτρων πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πρέτζας. Υποστήριξε ότι στην ψυχιατρική υπάρχει μια πλειάδα χρόνιων ετοιμάτων για βελτίωση των υποδομών και στελέχωσης, για τα οποία οι διοικήσεις έχουν δείξει εγκληματική αδιαφορία. Η Επιτροπή Εργασίας, μετά την αναφορά που έγινε, έστειλε λεπτό τύπου ελέγχου, το οποίο αγνόησε ο διοικητής για δεύτερη φορά. Και έτσι έγινε η μηνυτήρια αναφορά για να προχωρήσει η διερεύνηση των συνθήκων του εργατικού ατυχήματος. Αυτή η επίμονη κατά εξακολούθηση άρνηση εισαγγελίας είναι η δεύτερη μέσα στο καλοκαίρι. Και στις 1η Ιουλίου, σε αντίστοιχο παρόμοιο σοβαρό εργατικό ατύχημα, που οδήγησε και σε αυτό σε πάνω από ένα μήνα αναρωτική αναδία, είχε αναγγελθεί. Είχε γίνει αναφορά στην επιθεώρηση εργασίας από εμένα τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά, τότε αυτό που διέσωσε την κατάσταση για τον διοικητή ήταν ο φόβος της απεσπασμένου συναδέλφου να μπει στη διαδικασία να εκτεθεί με αυτόν τον τρόπο κόντρα στο διοικητή, ο οποίος δεν ήθελε να αναγγείλει το εργατικό ατύχημα. Η μη αναγγελία εργατικών ατυχημάτων είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και καταρχήν είναι παράβαση του νόμου, ο οποίος ορίζεται ότι 24 ώρες θα πρέπει να γίνεται αναγγελία στις επιθεωρήσεις εργασίας και στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα. Η μη αναγγελία εργατικών ατυχημάτων δεν γίνεται τυχαία, γίνεται από δόλο. Η μη αναγνώριση των εργατικών ατυχημάτων σημαίνει μη αναγνώριση εργοδοτικής ευθύνης και συνεπακόλουθα τη μη λήψη μέτρων για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου. Γιατί τα εργατικά ατυχήματα δεν αφορούν αυτόν που το έπαθε. Αφορούν καθέναν που δουλεύει μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες ενός συγκεκριμένου εργασιακού χώρου. Μάλιστα, δε στην ψυχιατρική, που υπάρχουν χρόνια αιτήματα βελτίωσης υποδομών και αλλαγής της στελέχωσης και σε αριθμό και σε σύνθεση. Ακόμα και μετά τον βίαιο ξυλοδαρμό ψυχιάτρου στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου τον Οκτώβριο του 2021, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και επειδή τα δύο αυτά συμβάντα εμπίπτουν γραμματικά στον ορισμό του εργατικού ατυχήματος, έτσι όπως ορίζεται από τον νόμο, ως ένα βίαιο εξωτερικό παράγοντα, ο οποίος οδηγεί σε παραγωγική ανικανότητα για εργασία, σε συνθήκες που σχετίζονται με την εργασία, εν μέσω της εργασίας, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Επειδή εκ του πονηρού ακούγονται διάφορα ότι είναι δύσκολο να ορίσει ένας εργοδότης τι είναι εργατικό ατύχημα, ο ορισμός του νόμου είναι πάρα πολύ απλός και αν μπορεί ένας ιδιοκτήτης μάντρας υλικών ή ένας ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, ένας διοικητής που έχει πλειάδα στελεχών, οι οποίοι καθημερινά ερμηνεύουν νόμους και εγκυκλίους, είναι πάρα πολύ απλό να το πράξει. Ο δόλος έχει δύο στόχους. Ένα είναι η ατομική αξιολόγηση των διοικητών, για να φαίνεται ότι δεν συμβαίνουν επί των ημερών τους και στη βαρδία τους εργατικά ατυχήματα. Και ο δεύτερος και πιο σοβαρός που θέλουμε να λάβουν υπόψη όλοι οι συναδελφοί, είναι ότι οι εκθέσεις επιθεώρησης εργασίας εμφανίζουν κάθε χρόνο ότι τα νοσοκομεία είναι καθαρά από εργατικά ατυχήματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαγγελματικός κίνδυνος ο οποίος να έχει επιπτώσεις του τέστην, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μπουν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα.